Η κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα της Πυρφικής Καστοριάς βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης έγινε γνωστό το μέγεθος του προβλήματος, όπως επίσης και οι πιθανές αιτίες ρύπανσης. Βρεθεί στον υπόγειο υδροφορέα της Καστοριάς, εντοπισμένο στην περιοχή του Δυσπύλου, μεγάλες συγκεντρώσεις τετραχλωροεθυλένιου και τριχλωροεθυλένιου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και έγιναν κάποιες τώρα, πλέον έγιναν ενέργειες και σήμερα δεν έχει βέβαια πρόβλημα υδροδότησης σε κανένα σημείο ή περιοχή και γενικότερα όμως η περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία σαν Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζουμε και γι' αυτό έχουμε και τον κύριο Στάμο Άλκη εδώ πέρα μαζί μας, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση της γενικότερης κατάστασης των υπόγειων υδάτων. Βρέθηκαν ο ρυπαντής βρέθηκε εδώ πολύ. Σε όλα αυτά τα κόκκινα. Όχι όλα αυτά, αυτές είναι διάφορες μετρήσεις που σας έδειξα προηγουμένως. Βρέθηκε εδώ πέρα, εδώ, και το ανησυχητικό, πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θυμάστε πηγές Μπουσμπουνάρ που σας έδειξα, είναι κάπου εδώ πέρα, υδροφόρος δηλαδή, δεν επικοινωνεί κανένας υδροφόρος, αυτός με τις μπλε γραμμώσεις, είναι ο κοκκόδης υδροφόρος Καστοριάς, έτσι. Βόρεια, ανατολικά και νότια. Μετά έχουμε ένα άλμο της Μεσοποταμίας. Αυτοί οι δύο υδροφόροι δεν επικοινωνούν καθόλου με τον καστικό υδροφόρο και όμως βρήκαμε δηλαδή στις πηγές Μπουσμπουνάρ, εδώ, ανιχνεύτηκε αυτός ο ρυπαντής, όμως μέσα στα όρια ποσιμότητας. Για μένα δεν έχει σημασία αν είναι μέσα στα όρια ποσιμότητας, που δεν είναι επικίνδυνο. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι άρα, δεν είναι μόνο αυτές οι μονάδες εδώ, όπως σας έδειξα προηγουμένως, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, κάπου εδώ. Άρα δηλαδή πέφτουν και διάφορα οργανικά δηλαδή και τα λοιπά και στον ασβεστόλιθο αυτόν εδώ πάνω. Πέφτουν δηλαδή, γιατί η πηγή αυτή εκφορτίζει αυτόν εδώ πέρα τον καστικό υδροφόρο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε να ερμηνευθεί διαφορετικά παρά μόνο εάν ρίχνουμε εδώ πάνω, σε αυτόν τον υδροφόρο. Έχει μονάδες. Με βυτή. Σίγουρα δηλαδή, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει παράνομη απόδειξη και ρήψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή και ένα άλλο επίσης, ούτε αυτός ο υδροφόρος, εδώ πέρα ο πράσινος, επικοινωνεί με το μπλε. Θα έπρεπε να πει κανένας εάν επικοινωνούσαν, αυτός να μπορεί να διευθύνει νερά και σε αυτόν και να το μολύνει και αυτόν. Στο επίπεδο της συνεδρίασης επίσης μπήκαν δύο έργα. Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοκαύσιμα στο Άργος Ορεστικό και η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Κοπάτσι του Δήμου Άργος Ορεστικού. Σήμερα έχουμε αρκετά θέματα, ίσως όπως έχετε δει και στην πρόσκληση. Θα πραγματευτούμε κυρίως σε περιβαλλοντικές μελέτες, θα γνωμοδοτήσουμε, που αφορούν φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα, πάρκα με καύση βιοκαυσίμων, βιορευστών. Είναι περίπου 24 θέματα, δεν είναι. Η Καστοριά έχει αρκετά, νομίζω 5 ή 6 θέματα, αν δεν κάνω λάθος. Και των υπηρεσιών είναι οι εισηγήσεις, εγώ προεδρεύω. Σε κάθε περίπτωση έχουμε να δούμε αρκετά θέματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε όλες αυτές τις επενδύσεις είναι να μην θίγονται ή δυνατόν οι βοσκότοποι των περιοχών. Θα τα συζητήσουμε μέσα, δεν έχω να σας πω αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Η περιφέρεια αυτό που θέλει είναι, παρόλο που δεν είναι συγκεκριμένες οι εκτάσεις, θέλει να διασφαλίσει και τα συμφέροντα της γεωργοκτηνοτροφικής επιχειρηματικότητας.